Θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Σωτηρέλη, καθηγητή συνταγματικού δικαίου στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι επίσης προϊστάμενος του Τμήματος Κοινοβουλευτικών Ερευνών και Μελετών της Βουλής, με αφορμή μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, στο Αμφιθέατρο Γιάννης Περτσελάκης, στις 7 το απόγευμα, για την παρουσίαση δύο βιβλίων που έχουν να κάνουν, το ένα για τη σοσιαλδημοκρατία σήμερα, του Ξενοφόντα Κοντιάδη, και το βιβλίο του κύριου Σωτηρέλη, «Ποια αριστερά, ανοιχνεύοντας την προοδευτική ταυτότητα στην Ευρώπη της κρίσης». Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σωτηρέλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σας και στους αγρότες σας. Θα σας έχουμε αύριο στην πόλη μας. Είναι χαρά μου να έρθω στη Ηράκλειο. Είναι πολύ ωραία πόλη και την αγαπώ πολύ. Και δίνεται και μια ωραία αφορμή για συζήτηση καταρχήν. Δεν ξέρω, υπάρχει και ένα θέμα πριν συνεχίσουμε και στην ανάλυση, να ακούσουμε και τις απόψεις σας στο θέμα αυτό, κύριε Σωτηρέλη. Επειδή πράγματι γίνεται πολλής λόγος σήμερα για την αριστερά, για τη σύγχρονη αριστερά, για το παρόν και το μέλλον της, που είναι, που πάει, με ποιους μπορεί να συνεργαστεί. Βλέπετε αυτή η συζήτηση πραγματικά να έχει ένα αντίκτυπο στους πολίτες, ο κόσμος δηλαδή ενδιαφέρεται πραγματικά, ή είναι έτσι λίγο, να το πούμε και λίγο λαϊκά, κουβέντα να γίνεται? Υπάρχει βάθος από πίσω? Εννοείται για τις κυβερνητικές συνεργασίες γενικά. Για το θέμα της αριστεράς και της συζήτησης που υπάρχει, ότι είναι μια συζήτηση, βλέπετε, που αφορά τον κόσμο, είναι ένας προβληματισμός που φτάνει μέχρι τον κόσμο, ή κινείται έτσι σε θεωρητικά περισσότερο επίπεδα? Κοιτάξτε να σας πω, η έννοια αριστερά στην Ελλάδα έχει μια περίεργη εννοιολογική αντιμετώπιση. Στην Ευρώπη, όταν μιλάμε για αριστερά, εννοούμε προερχόντως τη σοσιαλδημοκρατία και άλλες κινήσεις, οι οποίες είτε της οικολογίας, είτε της μιας ανανεωτικής αριστεράς ή κυρίως ριζοσπαστικής αριστεράς, αλλά κυρίως εννοούμε τη σοσιαλδημοκρατία. Δηλαδή στην Ευρώπη τα κόμματα τα σοσιαλδημοκρατικά, όπως το γερμανικό, το ισπανικό κτλ., αυτοπροσδιορίζονται ως αριστερά. Στην Ελλάδα υπάρχει μια ιδιορυθμία, επειδή ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ διακήρυξε ότι είναι η πρώτη φορά αριστερά, και θεωρήθηκε ότι αυτό είναι η αριστερά στην Ελλάδα και όλα τα άλλα πρέπει να ετεροκαθορίζουν, δηλαδή να μιλούν για κέντρο αριστερά, για κέντρο κτλ. Πρέπει να αποκαταστήσουμε την έννοια των όρων. Εγώ νομίζω, για παράδειγμα, ότι αυτό που λέμε πρώτη φορά αριστερά ήταν το ΠΑΣΟΚ, δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ στα πρώτα του χρόνια τουλάχιστον ήταν σαφώς πιο αριστερά από το ΣΥΡΙΖΑ και ήταν η σοσιαλιστική αριστερά και η δημοκρατική αριστερά, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απλώς η κομμουνιστογενής αριστερά. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, η διάκριση αριστερά-δεξιά νομίζω ότι έχει νόημα και σήμερα. Είναι ακόμα η βασική αντίθεση που διατρέχει τις σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες, και με βάση τον άξονα αυτό καθορίζονται ακόμα οι πολιτικές δυνάμεις στον ευρωπαϊκό χώρο. Αυτό είναι το βασικό. Άρα, παρότι υπάρχουν και άλλες αντιθέσεις, όπως Ευρώπη αντι-Ευρώπη, δημοκρατία αντιδημοκρατία, υπάρχουν άλλα ζητήματα που πολλές φορές κυριαρχούν στην επικαιρότητα, νομίζω ότι στο βάθος η διάκριση αυτή με νέους όρους, με διαφορετικές συνθήκες, εξακολουθεί να κυριαρχεί στον ευρωπαϊκό χώρο και στον ελληνικό χώρο. Άρα έχει νόημα, υπ' αυτή την έννοια, ότι είναι η αριστερά ένας από τους δύο βασικούς πόλους του πολιτικού συστήματος. Εξακολουθεί να είναι ένας από τους δύο βασικούς πόλους του πολιτικού συστήματος με την ευρεία της έννοια. Δηλαδή συμπεριλαμβάνοντας όλα τα ρεύματα και τις τάσεις της. Οπότε πρέπει να γίνει λοιπόν και ένα ξεκαθάρισμα, γιατί είναι και φορές που αποφάσεις αυτής της πρώτης φοράς αριστερά που είπατε, αγγίζει και τα όρια έτσι αποφάσεων που θα έπαιρναν πολύ δεξιότερες πολιτικές ή κυβερνήσεις. Προφανώς, προσέξτε τώρα. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι είναι άλλο το τι δηλώνει κανείς και άλλο το πώς ασκείται μια συγκεκριμένη πολιτική. Δηλαδή μπορεί μια δύναμη να δηλώνει ότι είναι αριστερή, αλλά η πολιτική της τελικά να μην ανταποκρίνεται σε προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί, σε υποσχέσεις που είχαν δοθεί και ούτω καθεξής. Δεν είναι δηλαδή
προφανές ότι με το να δηλώσει κανείς αριστερός ασκεί και αριστερή πολιτική, ούτε είναι προφανές στις μέρες μας δυστυχώς τι σημαίνει πολιτική της αριστεράς. Η αριστερά σημαίνει ουσιαστικά, πρώτα και πάνω απ' όλα, μια συγκεκριμένη στάση απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες, απέναντι στην καταπολέμηση ειδικότερα των κοινωνικών ανισοτήτων. Σημαίνει κοινωνική ευαισθησία, κοινωνική αλληλεγγύη, κοινωνική δικαιοσύνη. Σημαίνει μια διαφορετική προσέγγιση των δικαιωμάτων. Αυτή η έννοια της αριστεράς, της ευρύτερης αριστεράς, ουσιαστικά εκπροσωπείται και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα από πολλές δυνάμεις διαφορετικές, οι οποίες, και αυτό είναι νομίζω αυτό που προσπαθώ να τονίσω ιδιαίτερα στο βιβλίο, πρέπει να ανασυνδεθούν σε ένα καινούριο επίπεδο, σε μια νέα ποιότητα. Δηλαδή χρειάζεται ο κόσμος μας και η Ευρώπη ειδικότερα, περισσότερο ίσως από ποτέ, μια νέα αριστερά και σε ευρωπαϊκό κυρίως, σε πανευρωπαϊκό κυρίως επίπεδο, η οποία θα δώσει τη μάχη στην Ευρώπη για την διατήρηση των βασικών αρχών του ευρωπαϊκού νομικού και πολιτικού πολιτισμού. Οι αρχές αυτές είναι κατακτήσεις της ίδιας αριστεράς μετά τον πόλεμο, και να δώσει μια νέα πολιτική δύναμη η οποία ουσιαστικά θα διδαχθεί από τα λάθη της, από τις ελλείψεις της, γιατί και η αριστερά συνολικά στην Ευρώπη περνάει κρίση, όπως όλο το πολιτικό σύστημα περνάει κρίση στον ευρωπαϊκό χώρο, και να μπορέσει να αποτελέσει η αριστερά μέσα στην Ευρώπη, παλεύοντας για μια ευρωπαϊκή ενοποίηση διαφορετικού τύπου, να δώσει ένα αντίβαρο απέναντι σε αυτό που λέμε διαφορετική άνεμη της παγκοσμιοποίησης, δηλαδή στην επαπειλούμενη ολιγαρχία των αγορών, σε αυτό που έχει λεχτεί χαρακτηριστικά σαν φονταμενταλισμός των αγορών αφενός και σαν αχαλήνωτος καπιταλισμός αφετέρου. Πώς όμως φτάσαμε να μπερδευτούμε τόσο, κύριε Σωτηρέλη, και με τις, έννοιες και με τις πρακτικές? Κοιτάξτε, το βασικό είναι να διευκρινίσουμε ότι μιλάμε για μια δημοκρατική και σοσιαλιστική αριστερά, κατά την άποψή μου, η οποία όμως θα εμπλουτιστεί από τις πλούσιες ρίζες και του ευρωκομμουνισμού, της ανατολικής αριστεράς δηλαδή, που συνεισέφερε πολλά, τώρα δεν έχει πια ιδιαίτερη έκφραση, αλλά παλιά συνεισέφερε πολλά, όπως και της οικολογίας. Όλα αυτά τα ρεύματα, η ιστορική σοσιαλδημοκρατία δηλαδή, και μάλιστα πρέπει να αντλήσουμε από τις καλύτερες στιγμές της σοσιαλδημοκρατίας της εποχής του Μπραντ, του Πάλμε, πρέπει να αντλήσουμε από τις καλύτερες στιγμές του ευρωκομμουνισμού, του Μπερλινγκουέρ, από τις καλύτερες στιγμές της οικολογίας, των οικολογικών κινημάτων, και όλες αυτές τις αρχές και τις αξίες να τις επικαιροποιήσουμε, να τις ανασυνθέσουμε και να δούμε στην προοπτική μιας νέας αριστεράς, η οποία θα κρατάει ως κεκτημένο τις κατακτήσεις του κράτους δικαίου, δηλαδή των πολιτικών, κοινωνικών και ατομικών δικαιωμάτων, και από την άλλη μεριά την κοινωνική δικαιοσύνη σε μια νέα διαλεκτική σύνθεση που θα δώσει μια νέα ποιότητα στην ευρωπαϊκή ενοποίηση και θα διασφαλίσει ιδίως τις βασικές αρχές της δημοκρατίας όπως αυτή έχει κατοχυρωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή, και αυτό νομίζω είναι το μεγάλο στίχημα των πολιτικών αυτών δυνάμεων που αυτοτοποθετούνται, ας πούμε, στον εν γέννη προοδευτικό χώρο, ώστε να μπορέσουν να έχουν ένα σημαντικό ρόλο και για το μέλλον. Εάν μείνουν στα στοιχεία της κρίσης που τα βασανίζουν τώρα, νομίζω ότι δεν θα έχουν μεγάλα περιθώρια από εδώ και πέρα. Βλέπετε λοιπόν ότι οι λύσεις και οι προοδευτικές τακτικές θα βρουν χώρο μέσω της αριστεράς. Ότι προς τα εκεί θα πρέπει να υπάρξει κινητικότητα. Με την έννοια όμως που προσδιορίζει, ναι. Της ευρείας αριστεράς που συνθέτει την σοσιαλδημοκρατία, την ανανοητική αριστερά και την οικολογία. Όλα αυτά είναι υπαρκτά ρεύματα, υπήρξαν υπαρκτά ρεύματα, έχουν μια συνεισφορά, και αυτή η αριστερά θα πρέπει να είναι η ανασύνθεση αυτών των δυνάμεων. Μια σύγχρονη, πλουραλιστική, κοινωνικά ευαίσθητη, αλλά και ευαίσθητη στο πεδίο των δικαιωμάτων αριστερά, η οποία θα δώσει τις λύσεις που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ήπειρος, προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής. Αυτό νομίζω είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και αυτή η αριστερά είναι βαθύτατα δημοκρατική και είναι μια αριστερά που ταυτόχρονα πρεσβεύει και την κοινωνική δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου και τα ατομικά δικαιώματα.
Ούτως ή άλλως πολλής λόγος γίνεται για το κράτος δικαίου πια έτσι και στη χώρα μας ειδικά τώρα και την περίοδο της κρίσης, κατά πόσον υπάρχει κάτι τέτοιο πρώτα απ' όλα. Κοιτάξτε, όταν λέμε κράτος δικαίου δεν εννοούμε το δίκαιο κράτος, εννοούμε το κράτος που διασφαλίζει τα δικαιώματα. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν το κράτος δικαίου υπάρχει στη χώρα μας, μπορεί να υπήρξαν στοιχεία υπονόμευσης κατά τη διάρκεια της κρίσης, υπήρξαν στοιχεία αμφισβήτησης, αλλά και το Σύνταγμά μας και το κράτος δικαίου άντεξαν σε μεγάλο βαθμό και η δημοκρατία μας άντεξε σε μεγάλο βαθμό. Υπήρξαν τριγμοί, υπήρξαν προβλήματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν λειτουργήσε η δημοκρατία, ούτε ότι δεν λειτουργεί η δημοκρατία. Αυτό που χρειάζεται είναι να την εμπλουτίσουμε τη δημοκρατία, να ενισχύσουμε τα θεμέλια της. Διότι αυτή η δημοκρατία, η μεταπολιτιστική μας δημοκρατία, είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση που είχαμε την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έτσι. Δεν πρέπει να το παραβλέψουμε αυτό. Δεν πρέπει να μηδενίσουμε την προσφορά, ούτε να ισοπεδώνουμε λέγοντας ότι αυτό το διάστημα της κρίσης δεν είχαμε τίποτα, καμιά εγγύηση, κανένα δικαίωμα. Ναι, όχι, προς Θεού. Ούτε και οι μηδενισμοί λειτουργούν. Απλά λίγο νωρίτερα, κύριε Σωτηρέλη, αναφερθήκατε σε προσωπικότητες που είχαν ένα ανάστημα, άφησαν ένα στίγμα, όπως παραδείγματος χάρη ο Πάλμε που είπατε, ο Μπερλιγκουέρ. Βλέπετε σήμερα να υπάρχουν τέτοιες προσωπικότητες ή θα πρέπει να προκύψουν τέτοια αναστήματα πολιτικών? Κοιτάξτε, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, ένα έλλειμμα ηγετικό στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, υπάρχει. Αυτό είναι αναμφισβήτητο σε όλους τους χώρους, όχι μόνο στο πεδίο της αριστεράς, αλλά και της δεξιάς. Υπήρχαν ηγέτες παλιότερα και στον χώρο, όπως ο Ντεγκόλ, όπως ο Κολ στη Γερμανία, οι οποίοι ήταν άλλου διαμετρήματος από τους σημερινούς. Δυστυχώς υπάρχει ένα ζήτημα ηγεσίας σημαντικό. Και βεβαίως και οι ηγέτες, τα πρόσωπα δηλαδή, παίζουν το ρόλο τους. Αλλά κατά την άποψή μου, εκείνα που πρέπει να παίξουν το ρόλο πρώτα και πάνω απ' όλα σήμερα είναι τα κόμματα, τα οποία θα πρέπει πλέον να ξεφύγουν από ένα στενό εθνικό πλαίσιο. Αυτό είναι το καινούριο σημείο που νομίζω ότι πρέπει να συζητηθεί. Δηλαδή ότι τα κόμματα από μόνα τους σε κάθε χώρα δεν μπορούν να δώσουν τις λύσεις, να δώσουν πολλές λύσεις, διότι οι λύσεις αυτές προϋποθέτουν μια ευρύτερη, μια ευρωπαϊκή και μια διεθνή πολιτική. Άρα, για να υπάρξουν αυτές οι λύσεις, θα πρέπει να ανασυνταχθούν τα ευρωπαϊκά κόμματα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Να υπάρξει δηλαδή ένα ευρωπαϊκό σχεδιαστικό κόμμα που πράγματι θα λειτουργεί πανευρωπαϊκά, όχι ως άθροισμα κομμάτων όπως σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο, ένα αντίστοιχο κεντροδεξιό κόμμα και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν τα κόμματα, και ιδίως σε ό,τι αφορά την ευρύ αριστερά, δηλαδή τα κόμματα που σήμερα ανήκουν στο τόξο της σοσιαλδημοκρατίας, της αναδικής αριστεράς και της οικολογίας, αυτά θα μπορούσαν να συναντηθούν σε ένα νέο πανευρωπαϊκό πολιτικό σχηματισμό, μια συμμαχία πολιτική, η οποία θα μπορούσε να παίξει ένα σημαντικότερο ρόλο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, διότι η κυριαρχία των αγορών είναι καταθλιπτική στον κόσμο και οι ιδιωτικές εξουσίες που έχουν αναπτυχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους και για τη δημοκρατία και για την ελευθερία και για τα δικαιώματα και για την κοινωνική προστασία. Άρα το μεγάλο ζητούμενο είναι να υπάρξει μια πανευρωπαϊκή οργάνωση της σύγχρονης δημοκρατικής, σοσιαλιστικής και οικολογικής αριστεράς. Η πανευρωπαϊκή αυτή οργάνωση να διασφαλίσει ότι θα διατυπωθούν προγραμματικές θέσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων που δεν μπορούν να λυθούν, επαναλαμβάνω, στο πλαίσιο μιας χώρας. Σας θυμίζω ότι υπάρχουν μεγάλες, τεράστιες πολυεθνικές επιχειρήσεις, των οποίων ο προϋπολογισμός είναι πολλαπλάσιος των εθνικών κρατών. Μιλάμε για νέα δεδομένα στο πεδίο, στην γκρίζα ζώνη της παγκοσμιοποίησης, τα οποία θέτουν νέα ζητήματα, νέα προβλήματα και πρέπει λοιπόν οι λύσεις να είναι σε ευρύτερο επίπεδο, διότι οι δυνάμεις αυτές μεν κινούνται με πολύ μεγάλη ταχύτητα λόγω και των τεχνολογικών εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ οι άμυνες που οργανώνουν οι πολιτικές δυνάμεις συνήθως είναι μάχες οπισθοφυλακής που δίνονται σε εθνικό επίπεδο. Και αυτό είναι μια αντιστοιχία που πρέπει να καλυφθεί με την ουσιαστικά μετατόπιση του κέντρου βάρους των πολιτικών εξελίξεων σε ευρωπαϊκό καταρχήν και σε διεθνές αργότερο επίπεδο με την ανασυγκρότηση των πολιτικών δυνάμεων.
Το θέμα αυτό που θίγεται επίσης με την ολιγαρχία των αγορών και την παγκοσμιοποίηση και το πώς προχωρούμε έτσι και οι περιορισμοί που θέτει αυτή και στις χώρες κράτη μας, το είχε επισημάνει και σε πολύ λίγες εκπομπές ο πρώην υπουργός, ο κύριος Τηλέμαχος Χιτήρης, σε μια συζήτηση που είχαμε κάνει εδώ, αναφέροντας ακριβώς ότι πια οι αγορές είναι που περιορίζουν και τις δυναμικές των οποιονδήποτε κυβερνήσεων και οποιονδήποτε πολιτικών. Θα ήθελαν έτσι να προχωρήσουν με ρηξικέλευτα βήματα. Ακριβώς. Αλλά δεν έχουν το περιθώριο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Ότι ο κόσμος δυναστεύεται από τις αγορές, δηλαδή από μεγάλες ιδιωτικές εξουσίες, τεράστιες, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη δύναμη σε σχέση με το παρελθόν, οι οποίες περισφύγουν, όπως έχει λεχτεί χαρακτηριστικά, τα εθνικά κράτη σαν ιστός αράχνης. Και άρα εκείνο που χρειάζεται είναι η αντεπίθεση της πολιτικής σε όλα τα επίπεδα και με εμπροστοφυλακή, κατά τη δική μου άποψη τουλάχιστον, τις δυνάμεις της ευρείας δημοκρατικής, σοσιαλιστικής και οικολογικής, δηλαδή μιας πλουραλιστικής αριστεράς, η οποία θα ξεπεράσει τις επιμέρους αντιθέσεις και θα ανασυντηθεί σε ένα νέο επίπεδο, σε μια νέα ποιότητα που θα μπορέσει να δώσει τις απαντήσεις που απαιτούνται. Εμείς έχουμε και την ατυχία τώρα και ως μικρή χώρα να έχουμε και αυτή την κρίση που αντιμετωπίζουμε και είναι μεγάλο θέμα τώρα πώς προέκυψε και πώς θα βαθύσουμε. Η κρίση δυστυχώς άλλαξε την πολιτική ατζέντα στην Ελλάδα. Η διάκριση αριστεράς-δεξιάς καλύφθηκε ουσιαστικά πίσω από την διάκριση μνημόνιο-αντιμνημόνιο, η οποία ήταν μια προβληματική διάκριση. Δηλαδή σε αυτή τη διάκριση ουσιαστικά από τη μια μεριά του αντιμνημονίου συντάχθηκαν όχι μόνο δυνάμεις, ας πούμε, μιας ριζοσπαστικής αριστεράς, αλλά και δυνάμεις ακροδεξιάς σε ένα επικίνδυνο μείγμα, και έτσι ουσιαστικά ξεχάστηκε η ουσιαστική αντιπαράθεση αριστερά-δεξιάς και μπήκαμε σε αντιπαραθέσεις οι οποίες και δεν είχαν στην πράξη περιεχόμενο, διότι τελικά και η σημερινή κυβέρνηση συνέχισε τα μνημόνια, αλλά και δεν επέτρεψαν να οργανωθούν μέτωπα πολιτικά τα οποία να αντιστοιχούν στις πραγματικές αντιθέσεις της κοινωνίας. Και σας είπα ότι η πιο κεντρική, η πιο βασική διάκριση εξακολουθεί κατά την άποψή μου να παραμένει αριστερά-δεξιά, και άρα οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να στοιχηθούν είτε προς τη μια είτε προς την άλλη πλευρά. Και όταν λέω ότι πρέπει να στοιχηθούν προς τη μια ή την άλλη πλευρά, εννοώ ότι και από τη μια μεριά είναι οι δυνάμεις της κέντρο-δεξιάς ή της δεξιάς, και από την άλλη μεριά είναι οι δυνάμεις οι οποίες εκπροσωπούνται από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τον νέο φορέα που έχει δημιουργηθεί, και εκεί θα δούμε πώς θα διαμορφωθούν σε αυτά τα πεδία και σε αυτούς τους πόλους τους δύο οι νέοι πολιτικοί συσχετισμοί. Και υπάρχουν βέβαια και αυτά τα ρεύματα, ο αέρας, ο ακροδεξιός και στην Ευρώπη, έτσι, που γιγαντώνεται, το έχουμε δει, και που κάθε χώρα πια βλέπουμε σιγά σιγά ότι έχει τους δικούς της δαίμονες να παλέψει. Προφανώς, αλλά αυτές οι δυνάμεις ουσιαστικά είναι δυνάμεις οπισθοδρόμησης, στροφής προς τα πίσω, διότι αφενός μεν η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέθηκε στην δίνη της κρίσης και δεν ήταν προετοιμασμένη γι' αυτό, και άρα ανέκυψαν σοβαρά προβλήματα από αυτό, και κατά δεύτερον βέβαια η Ευρωπαϊκή Ενωποίηση δεν προχώρησε με τα βήματα που έπρεπε, ούτε προχώρησε κρατώντας στο κέντρο της τις βασικές αξίες του ευρωπαϊκού νομικού και πολιτικού πολιτισμού, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν φυγόκεντρες δυνάμεις, οι οποίες ουσιαστικά εκφράζονται από αντισυστημικά κόμματα, δηλαδή κυρίως από ακροδεξιά κόμματα, τα οποία αμφισβητούν ευθέως και την ίδια την δημοκρατία μαζί με την Ευρώπη. Γι' αυτό τα κόμματα αυτά είναι κατά κανόνα ακροδεξιά και αντιδημοκρατικά. Υπάρχει βέβαια και ένα κομμάτι αντισυστημικού των κομμάτων που κινείται στον χώρο της αριστεράς θεωρητικά, αλλά ουσιαστικά η αριστερά για την οποία μιλάω εγώ στο βιβλίο δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά η οποία δεν δέχεται τους βασικούς κανόνες του δημοκρατικού παιχνιδιού και τους κανόνες της σύγχρονης συνταγματικής δημοκρατίας. Αυτές οι δυνάμεις είναι υπολείμματα, πολυφάδια του παρελθόντος, τα οποία ουσιαστικά μυρικάζουν τα παλαιότερα σταλινικά πρότυπα. Αυτές οι δυνάμεις, οι οποίες ακόμα ομνύουν στο όνομα της δικτατορίας, του προλεταριάτου κτλ., αυτές στην πράξη συναντώνται
με τις δυνάμεις της ακροδεξιάς στην αμφισβήτηση της σύγχρονης δημοκρατίας, ενώ από την άλλη μεριά η αριστερά, βέβαια, η αριστερά, η σύγχρονη πλουραλιστική όπως την προτείνω εγώ, δεν πρέπει να μπαίνει σε αυτόν τον κύκλο της αντισυστημικής εντός εισαγωγικών αντιπαράθεσης, η οποία οδηγεί σε αντιδημοκρατικές ατραπούς, αλλά αντίθετα πρέπει να, όμως παράλληλα πρέπει να είναι και αντικαθεστωτική, δηλαδή να αμφισβητεί σύγχρονες κατεστημένες αντιλήψεις και πρακτικές που έχουν διαμορφωθεί και στα επιμέρους εθνικά κράτη και στην Ευρώπη, να είναι δηλαδή ρηξικέλευτη και να πρεσβεύει ριζικές ανατροπές, αλλά πάντα μέσα στο πλαίσιο της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος και των δημοκρατικών θεσμών. Κύριε Σωτηρέλη, εμείς πήραμε μια πολύ έτσι μικρή γεύση από, όσα θα συζητηθούν στην αυριανή συνάντηση, εκδήλωση, όπως προαναφέραμε, στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Το βιβλίο σας, όπως επίσης και η Σοσιαλδημοκρατία σήμερα του Ξενοφόντα Κοντιάδη, θα συζητηθούν στη διάρκεια εκδήλωσης για τους φίλους που μας ακούν στις 7 αύριο το απόγευμα. Θα υπάρξει μια συζήτηση από τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, τον κύριο Βρεπίδη Κουκιαδάκη, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης Νίκο Παπαδάκη και τον δικηγόρο Νότι Ψηλάκη και συντονισμό του καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης Αλέξη Καλοκαιρινού. Εμείς να ευχηθούμε να έρθετε με το καλό. Και οι φίλοι που μας ακούν και θα έχουν περισσότερες και από αυτά που άκουσαν απορίες και ερωτήσεις, να σας τις θέσουν στην εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Γεια σας.